Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι. Η Γενική Εισαγγελία καταχώρησε στο δικαστήριο το κατηγορητήριο κατά του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα Ρίκο Ροτοκρήτου κατόπιν έρευνας που διεξήχθη. Στο μεταξύ, χθες δόθηκαν στη δημοσιότητα οι ενέργειες που έγιναν από την νομική υπηρεσία σε σχέση με τις καταγγελίες του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα. Σύμφωνα με το σχετικό σημείωμα που βρίσκεται εντός του φακέλου, η υπόθεση μελετήθηκε από ομάδα εισαγγελίων της νομικής υπηρεσίας κατόπιν οδηγιών του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας. Στο σημείωμα εισαγγελίες καταλήγουν ομόφωνα ότι δεν στοιχειοθετείται οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα και δίδονται οδηγίες όπως ο φάκελος αρχειοθετηθεί. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Νίκος Χριστοδουλίδης χαρακτήρισε πολύ σημαντικά τα μηνύματα που έστειλε η Ευρωπαϊκή Προεδρία στην Τουρκία, την οποία καλεί να αποδείξει εμπράχτως την στήριξη στη διαδικασία για εξεύρεση λύσης του Κυπριακού. Είπε επίσης ότι υπάρχουν και άλλες σημαντικές αναφορές αναφορικά με τις κυπρογενείς υποχρεώσεις της Τουρκίας, όπως ο σεβασμός στις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και η συνεργασία για την ασφάλεια των πτήσεων. Καταγράφεται ακόμα το παράνομο των τουρκικών δραστηριοτήτων εντός της Κυπριακής ΑΟΣ και τονίζεται η ανάγκη σεβασμού των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο κ. Χριστοδουλίδης χαιρέτησε την απάλληψη από την Άγκυρα των αναφορών σε κλειπούσα Κυπριακή Δημοκρατία από το έγγραφο θέσεων της που κατέθεσε στο Συμβούλιο Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Ο αναπληρωτής πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού και βουλευτής του Δημοκρατικού Συναγερμού Ανδρέας Θεμιστοκλέος δήλωσε στο 24 έτσι πως έχει γίνει και ο ίδιος δέκτης παραπώνων από τις αριστημένους γονείς μαθητών μετά την γνωστοποίηση του θέματος της έκθεσης για την εξέταση στα νέα ελληνικά. Ενώ δεν παρέλειψε να εκφράσει τόσο την επιφύλαξη του DC για το εν λόγω ζήτημα όσο και την προσωπική του δυσφορία. Ο κ. Θεμιστοκλέος ανέφερε πως το θέμα είναι έτσι διατυπωμένο που θα μπορούσε ένας μαθητής να διαφωνήσει με τον δοκιμιογράφο λέγοντας για παράδειγμα ότι αυτό που ζούμε δεν είναι ψευδεστήσεις αλλά οι συνέπειες των πράξεων των εκάστοτε κυβερνώντων. Ο κ. Θεμιστοκλέος αναφέρθηκε και στον κίνδυνο που υπάρχει ο κάθε μαθητής να γράψει την δική του απάντηση με πολιτικά κριτήρια και το κόλλημα που θα προκύψει αν ο διορθωτής έχει άλλη πολιτική πεποίθηση από τον μαθητή. Ο Γενικός Εισαγγελέας Κώστας Κληρίδης έστειλε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας τον φάκελο με τα αποτελέσματα της έρευνας για την διοικήτρια της Κεντρικής Τράπεζας και πλέον απομένει απόφαση από τον Νίκο Αναστασιάδη για το αν θα παραπέμψει την κυρία Γιορκάτση στο ανώτατο δικαστικό συμβούλιο. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με δημοσίευμα, ο Κώστας Κληρίδης έχει κάνει τις δικές του εισηγήσεις και διαπιστώσεις σχετικά με την υπόθεση και πλέον αναμένει τις οδηγίες του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, καθώς εκείνος του ζήτησε να εξεταστεί κατά πόσο υπάρχει νομικό αντικείμενο για να παυθεί η διοικήτρια της Κεντρικής Τράπεζας. Παρατηρείται πρόοδος στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ελλάδας και επιστωτών, μονολότι με αργούς ρυθμούς στην κατεύθυνση μιας συνολικής λύσης. Αυτό ανέφερε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν Μαργαρίτης Χίνας στην διάρκεια της μεσημβρινής ενημέρωσης, προσθέτοντας ότι η Κομισιόν συνεργάζεται με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ο κ. Χίνας, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, είπε πως η Κομισιόν εργάζεται στο γράμμα και το πνεύμα του Eurogroup και δεν επιβεβαιώνει την ύπαρξη κανένας εγγράφου. Δεν ξέρουμε από πού ήρθε αυτό το ρεπορτάζ, είπε αναφερόμενος στην φημολογία περί σχέδιου Juncker.